Λίγη την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης ακινησίας και την ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων. Πρόκειται για την ίδια προθεσμία που έχουν οι πολίτες για να πληρώσουν και τα τέλη κυκλοφορίας. Φέτος, λόγω της πανδημίας, οι ιδιοκτήτες δεν χρειάζεται να πάνε στις εφορίες για να καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους. Η δήλωση αυτή γίνεται ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycar.aad.gov.gr και χωρίς παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας, άδεια και πινακίδες στη φορολογική αρχή. Σε όσους βρεθούν να κυκλοφορούν το όχημα παρότι το έχουν δηλώσει σε κινησία, θα επιβληθούν τσουχτερά πρόστιμα 10.000 έως 30.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος. Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων ή δικύκλων μέσω του υπολογιστή μπαίνουν στην πλατφόρμα πληκτρολογώντας mycar.aad.gov.gr και αφού περάσουν τους κωδικούς TaxisNet έχουν δύο επιλογές. Πρώτον, είτε να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής των τελών κυκλοφορίας να λάβουν βεβαίωση μη οφειλής τελών σε περίπτωση που θέλουν να το μεταβιβάσουν. Δεύτερον, είτε να επιλέξουν ψηφιακή ακινησία κυκλοφορία. Στη δεύτερη περίπτωση, οδηγούνται σε μια σελίδα όπου εμφανίζεται αυτόματα ο αφημίτους, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και η τρέχουσα ημερομηνία. Αν κατέχουν περισσότερα από δύο οχήματα, θα πρέπει να επιλέξουν τον αριθμό κυκλοφορίας για το οποίο επιθυμούν να καταθέσουν τις πινακίδες. Με την επιλογή δήλωση ακινησίας οχημάτων, οδηγούνται στη σελίδα όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ετούντα και του οχήματος. Αν κάποιος έχει καταθέσει τις πινακίδες στην αρμόδια εφορία για να κάνει άρση ακινησίας, θα πρέπει να απευθυνθεί στην ΔΟΗ, προκειμένου να υποβάλει το σχετικό αίτημα άρσης και να παραλάβει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματός του.